συντάκτη του Αρφα News Live, ο Νικόλα Ζανέτσο. Όταν επιστρέψει, τι τίτλο θα βάλει σε αυτό που τη συνέντευξη μόνη και τώρα κάναμε με τον Γενικό Γραμματέα Σπάση ήδη. Μεταρρύθμιση. Σε πολλά ελπίζω, άκουσα παρά ουσιακά, κάτι, και είναι κάπω ανησυχητικό αυτό. Δηλαδή, το συζητάμε πόσο καιρό αυτό το νομοσχέδιο. Με την ελπίδα δεν πα πουθενά. Ελπίζουμε να γίνει πολύ ναι. συγκεκριμένο κατά και αυτό πιο που κατανοητό. Ο Υπουργό Οικονομικών, ότι ουσιαστικά δεν μιλάμε για μεταρρύθμιση, ουσιαστικά για αλλαγή στο σύστημα ανέλυξη προαγωγών και προσλήψεων. Που δεν να δούμε. είναι αρκετό, ναι. θα δούμε. Λοιπόν, ε, πε μα, εσύ, ε, τα δικά σου για το δείπνο αυτό που πήρε προσωπικά τηλέφωνο προ Δημοκρατία στου κοινοβουλευτικού αρχηγού. Ναι, και όσο το ψάχνουμε, υπάρχει έτσι ένα μικρό παρασκήνιο πίσω από αυτή την πρόσκληση. Πήρε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία ένα προ ένα του αρχηγού των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Προσκαλώντα του στο Προεδρικό για να φάνε σουβλάκια και να συζητήσουν Σήμερα χαλαρά. Σήμερα το βράδυ αυτό, τι ώρα. Ναι, στι 7.30. και Του είπε ότι θα φάνε σουβλάκια. Θα τους... φάνε σουβλάκια, ναι. θα συζητήσουν χαλαρά. Του είπε να μην βάλουν καν επίσημα ρούχα. Δεν θα υπάρχει κανένα υπηρεσιακό παράγοντα. Δεν θα κρατηθούν πρακτικά. Θα είναι μια πολύ ανοιχτή και φιλική συζήτηση, mm -hmm. εφόλη τη ύλη. Και ο κάθε αρχηγό θα μπορεί να βάλει τα δικά του θέματα κάτω, που ίσω να θέλει να συζητήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση εστιάζει στις μεταρρυθμίσεις, που μία από αυτές είναι και αυτή της δημοσίας Υπηρεσίας που μόλις συζητούσατε. Είναι φυσικά και η μεταρρυθμίση της δικαιοσύνη και της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι προαπαιτούμενα και για την εκταμείευση των ποσών από το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm -hmm. Καθώ εισερχόμαστε στην τελική ευθεία πριν τι προεδρικέ εκλογέ και διακρίνονται ήδη κάποιε τάσει αντιπολιτευτικέ με συγκεκριμένο χαρακτήρα, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία θέλει να εστιάσει την προσοχή των πολιτικών αρχικών ότι με αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να παίζουμε άλλο. Θα πρέπει να προχωρήσουν αυτέ οι μεταρρυθμίσει γιατί κινδυνεύουμε να χάσουμε χρήματα που είναι πολύ απαραίτητα για τη συνέχεια. Ε, τώρα μιλώντας με ένα εκ των πολιτικών αρχηγών μας, ανα, μας ανέφερε ότι είχαν λάβει πρόσκληση και πριν από 1,5 μήνα από τον Διευθυντή του Γραφείου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, τον κύριο Δημητρίου για ένα Συμβούλιο Αρχηγών που θα ασχολείται ακριβώς με το θέμα των μεταρρυθμίσεων ωστόσο δεν έγινε. Ε, και μάλιστα, μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, ε, αποφασίστηκε ότι θα γινόταν αργότερα λίγο πιο χαλαρά, γιατί ε, ε, υπήρχαν συζητήσει και στη Βουλή επί των νομοσχεδίων. Τώρα έφτασε ναι. αυτή η στιγμή. Θα ακούσουμε μια τελική ευθεία για να δούμε λίγο πριν την ψήφιση. Έτσι ναι. ακριβώ. Ε, φυσικά θα απασχολήσει και τον Κυπριακό. Είναι κάποιοι εκ των πολιτικών αρχηγών που θέλουν να ακούσουν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή κυρίω, γιατί ναι. υπάρχει ένα προβληματισμό. Ναι, μεν γίνεται μια συζήτηση για το τι έγινε στο Κραμμονθάνα και τα πρακτικά που ήταν το φω τη δημοσιότητα. Όμω, αντιλαμβάνονται όλοι ότι τα πράγματα που έχουμε σήμερα ενώπιον μα είναι εξαιρετικά προβληματικά. Το Κυπριακό είναι στο τέλμα κυριολεκτικά και θα πρέπει να δουν α, τι γίνεται. Που να πούμε ότι εκκρεμεί ο διορισμό ειδικού την προσώπου ναι. πεσταλμένου κλπ. Πέραν από υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις από τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών δεν υπήρξε καμία άλλη εξέλιξη και φαίνεται ότι και τα Ηνωμένα Έθνη αντιλαμβάνονται ότι είμαστε σε μια πολύ προβληματική συγκυρία και ω εκ τούτου ακόμα και αν διορίσουν απεσταλμένο αυτή τη στιγμή δύσκολα θα παράξει οποιοδήποτε έργο το αμέσω επόμενο διάστημα. Βλέπουμε και τι συμβαίνει στην Τουρκία. Και πόσο προβληματικά αντιλαμβάνεται το σκηνικό στο ναι. Κυπριακό. Με τα έγγραφα έχουμε τελειώσει, έχουμε φτάσει και με το Δείπνο και μετά το Δείπνο έχουν, έχουμε μια σφαιρική εικόνα. Είπαμε ότι ε, κρεμεί και ένα βιβλίο του Μακάριου Δουσιώτη που θα α, δημοσιευθεί. Δεν ξέρω αν έμεινε και κάτι. Είδαμε και τα δημοσιεύματα και από τον Φιλελεύθερο αλλά και του Πολίτη την προηγούμενη ναι, Κυριακή. Ναι. Βλέπουμε όλου του παίχτε να έχουν επιδοθεί ναι. σε μια διαδικασία αυτοδικαίωση. Να. Του δικού του αφηγήματο για το τι έγινε στο, στο Μοντάνα. όμω. Όμως λες και εσύ τώρα είμαστε στο σήμερα στο ακριβώς. Στο σήμερα είναι. το τι έγινε τότε. Ναι. Ε, νομίζω ότι δεν αφηγείται κανεί την τουρκική αδιαλαξία κλπ. Αλλά έχει και ενδιαφέρον το πώ. Εγώ τα έλεγα, εγώ τα έκανα. Είναι, είναι, είναι καθόλου κυπριακό αυτό, σαν μωρά που σε κάθε περίπτωση. Στο μεταξύ, χθε βρέθηκε στην Βουλή ο Υπουργό Εξωτερικών για τον προπολογισμό του και εκεί του τέθησαν κάποια ερωτήματα που έχουν πάνε πίσω, που έχει να κάνει με, α, με Κάποιε τοποθετήσει ναι. του για το θέμα τη αμοχώ του. Α, και ο Νίκο Χρυστοδουλίδη είπε ότι δεν νιώθει ο ίδιο ότι έχει κάνει κάποια λάθο εκτίμηση. Αντιθέτω, λέει όταν α, πηγαίναμε στι Βρυξέλλε, κάθε φορά εκεί που περιμέναμε ότι θα λαμβάνονταν κάποιε αποφάσει, αποδεικνύονταν ότι δεν είναι μια κοινωνία των αγγέλων η Ευρωπαϊκή ναι. Έκανε Ένωση. Έκανε και αναφορά σε συγκεκριμένε χώρε, την Ισπανία για παράδειγμα. Ναι, η Ισπανία που πρόσφατα είχε προχωρήσει και σε μια αμυντική συμφωνία την περασμένη mm. εβδομάδα με την Τουρκία. Και βλέπουμε εκεί πώ τα κράτη-μέλη τη Ένωση αντιλαμβάνονται την α, Τουρκία ω μια μεγάλη αγορά α, που δεν μπορούν να αγνοήσουν τα όποια δικά του συμφέροντα α, όταν αποφασίζουν από κοινού για θέματα Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά επί του παρόντο. Ετοιμάζουμε έτσι και τρέχει και το ρεπορτάζ για τι προεδρικέ. Έχει και εκείνο το δικό του ε, ενδιαφέρον, ε, πολύ στον αγώνα, πολλοί ε, δέχονται πιέσεις, μεγάλες πιέσεις ή μικρές, έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Ε, για να δούμε τα κόμματα δικά μου, ε, νομίζω ότι περιμένει το ένα το άλλο. Σε... Κάπω έτσι είναι το σκηνικό, σε κάθε περίπτωση όμω οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες, γιατί ξεκινούν εσωκομματικές διαδικασίες ναι. που θα στρώσουν έτσι ένα οδικό χάρτη για τη λήψη τελικών αποφάσεων. Σε ευχαριστώ πολύ Νικόλα.